Λέμε ποια είναι αυτά που δεν πρέπει να τρώμε. Ο κατάλογος θα είναι ατελείωτος. Όχι, δεν είναι ατελείωτος. Δεν είναι ατελείωτος. Λέει ότι μπορεί να πεις εσύ πέντε βασικά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις. Μπορεί και λιγότερα. Και να φτιάξεις και τι αποτελέσματα θα έχεις με αυτό, θέλω να μου πεις. Δηλαδή θέλω να μου πεις δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα πέντε και τα αποτελέσματα που θα έχεις μέσα σε ένα, δύο ή τρία χρόνια θα είναι αυτά. Ναι. Μπορείς να μου δώσεις ένα τέτοιο παράδειγμα. Λοιπόν, η ζάχαρη είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πρώτα. Σκέτος ο καθένας. Τα λείπει και κυρίως τα τηγανισμένα. Έτσι. Τηγανιτά τέλος. Ναι, ναι. Και να κάνουμε προπόνηση. Κόκκινο κρέας θα φτάσουμε σιγά σιγά. Προπόνηση μια ώρα την ημέρα είναι αρκετή. Τι είδους προπόνηση? Εξαρτάται τι θέλεις να φτιάξεις. Αυτά τα πράγματα, τα τρία που μου είπες. Αυτά είναι πολύ βασικά. Είναι δηλαδή, μου λες τώρα ότι δεν πρέπει να τρώω γλυκά, δεν πρέπει να τρώω τηγανιτές πατάτες, σουβλάκια, ξέρω εγώ, ωραία με τα τέτοια και πρέπει να είμαι. Τηγανιτά λείπει, είπε. Μα θα πεινάσω, δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι το μυστικό είναι στην ποσότητα. Δηλαδή, μπορείς να φας ό,τι θες. Απλά να είναι μικρή ποσότητα. Όταν λέμε όχι τηγανιτά, όχι ζάχαρη. Ναι. Έτσι, μια και δεν μιλάμε για άκρα, ναι. Για ακραίες καταστάσεις, δεν σημαίνει ότι τέρμα τα ξεχάσαμε από τη ζωή μας, έτσι. Μπορείς να διατηρήσεις ένα πρόγραμμα διατροφής και κάποια στιγμή να το ρίχνεις λίγο έξω, που λέμε. Για να χάθει ο κόσμος. Δεν είναι ανάγκη να βάζεις 5 κουτάλια ζάχαρη στο καφέ. Και κάνεις αυτά, κάνεις και προπόνηση. Σε πόσο καιρό έχεις σώμα... Κορμάρα. Ναι, κορμάρα. Σε πόσο καιρό γίνεσαι κορμάρα? Σε ένα χρόνο, ξέρω το κορμάρα είναι. Κάτσε, όχι απαραίτητα κορμάρα. Λέμε να διατηρήσει τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να κάνει κορμάρα θέλει πολύ δουλειά. Σε πόσο καιρό? Εξαρτάται πώς είναι κάποιος. Να πηγαίνει όταν πρώτο ξεκινάει αυτήν την ιστορία. Αν είναι σαν τον Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Κατηγορία μήκας. Πώς 6 μήνες. Πόσο? 6 μήνες έχει πολύ εμφανή αποτέλεσμα. Εσύ πιστεύεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε είναι αδύνατοι, χοντροί κτλ., θα πρέπει να κάνουν αυτό το στάδιο. Αυτό που κάνεις κι εσύ. Δηλαδή και εγώ και ο Αντώνης. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Υποχρεωμένος δεν είναι κανείς. Όχι. Όπως τρώσεις κοιμάσαι. Τελικά υπάρχει ουσία σε αυτό το θέμα? Ή μήπως είναι ένα εμπόριο το οποίο με αναγκάζει εμένα να προσαρμόσω το δικό μου σώμα σύμφωνα με ένα πρότυπο που μου προβάλλει? Γιατί βλέπουμε εδώ τώρα διαφήμιση εκατομμυρίων, προϊόντα, εταιρείες ολόκληρες. Πάλι στο χέρι σου, αν θα παίξεις. Αλλά εσύ, ας πούμε, εσύ έχεις ολόκληρη, υπάρχει πρωταθλητισμός γύρω από το bodybuilding, είναι άθλημα. Μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές, δεν ξέρω και εγώ τι, κινούνται σύμφωνα με ένα πρότυπο. Είναι ένα το πρότυπο. Δηλαδή ένας τύπος ανθρώπου κινείται. Και δεν είναι αυτοί που κυκλοφορούν γύρω μας, ας πούμε, δηλαδή είναι φοβερό. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται έξω και είναι όμοιοι, είναι άντε να είναι ξέρω και εγώ πόσοι στον κόσμο. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι χίλιοι. Ναι, οι υπόλοιποι 9 εκατομμύρια πρέπει να μοιάσουμε σε αυτούς. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι στο χέρι του καθενός, το απάντησα. Πρέπει. Ναι. Το μόνο που πρέπει είναι να κάνουμε κάτι για να είμαστε καλύτερα από θέμα υγείας. Πόσο χρόνο ξοδεύει στο γυμναστήριο? 2 ώρες τη μέρα. Για γυναίκες. Γυναίκες συνήθως περιφέρεια και πόδια. Οι άντρες? Οι άντρες συνήθως την πράτσα. Ποιος έχει δώσει το ένα για το να γίνουμε όλοι καλή γραμμή και ωραίοι? Οι φύσεις. Με το χρήμα. Ποιο? Με το χρήμα. Πιο πολλές κοπέλες είναι. Συνήθως έρχονται 2-3 μήνες πριν το καλοκαίρι, γιατί πιστεύουν ότι με 2-3 μήνες μπορεί να φτιάξουν το σώμα αυτό το οποίο θα βοηθήσει να βγουν στην παραλία και να πούνε ότι έχουν το σώμα. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Το γεγονός είναι ότι χρειάζεται συνέχεια η ενασχόληση με οποιαδήποτε γυμναστική παλιά. Δεν είναι μόνο αυτή η γυμναστική. Υπάρχουν και άλλα είδη γυμναστική, το μπάσκετ, το κομπηλασία, το δόσφαιρο, όλα άλλα. Ποια ζώνη είσαι? Κίτρινη. Ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη δίαιτα? Όχι. Να τρώμε οτιδήποτε, αλλά όχι χάμπουργκερ.
Κρεμμύδια, ντομάτες, λαχανικά. Κοκακόλα πίνουμε. Γλυκά όμως δεν τρώμε. Γλυκά δεν τρώμε. Καθόλου. Άμα μας φοβάει κοιλιά, πώς δεν τρώμε. Πρέπει να τρώμε τις φακές, τα ψάρια. Ασπριζωνείσαι. Ναι. Τα πας καλά. Ναι. Τι τρως συνήθως. Έκανα πιτόπουλο. Εγώ θα ήθελα να επικεντρώσω λίγο το θέμα εδώ στην Ελλάδα, παρατηρείται πιο πολύ. Δηλαδή, η ελληνική κουζίνα είναι βαριά κουζίνα. Με όλο το λάδι το οποίο μπορεί να μπαίνει στο φαγητό. Θα διαφωνήσω λίγο, αλλά μετά, ε. Δεν είναι βαριά η ελληνική κουζίνα. Οι νέες συνήθειες στην ελληνική κουζίνα είναι βαριές, νομίζω. Εγώ, α πούμε, αν πάρω παράδειγμα από τη γιαγιά μου, συγγνώμη, Αντώνη, που βάζει πάρα πολύ λάδι στα φαγητά. Άλλο το θέμα του λαδιού. Σας θυμίζω ότι έχει βγει η δίαιτα η κριτική στη Γαλλία τώρα τελευταία μοντέλο για την αποφυγή της χοληστερίνης και ίσως των τριγλυκεριδίων. Πώς το είπα, τριγλυκεριδίων. Λοιπόν, πάντως έχει βγει μοντέλο αυτή η διατροφή. Δεν, η ελληνική κουζίνα, πιστεύω, η κλασική ελληνική κουζίνα, ότι είναι πολύ υγιεινή. Ο Τάκης μπορεί να με διαψεύσει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αυτά όμως, κρέμες γάλακτος που έχουν μπει μέσα, μου τα έλεγε και μια κυρία που κάναμε τα Χριστούγεννα τις συνταγές στο Sky, πώς τη λένε, η κυρία, η Βέφα, η Αλεξιάδου. Λοιπόν, μου το έλεγε ότι τα καινούργια στοιχεία που έχουν μπει μέσα στην ελληνική κουζίνα τις έχουν κάνει κακό. Ό,τι και να είναι, κρέμα γάλακτος από πάνω. Και ξέρω εγώ. Καταλαβες. Όχι η ελληνική κουζίνα ότι είναι ανθυγιεινή, έτσι νομίζω. Να ρωτήσω κάτι, να θέσω το πρόβλημα που υπάρχει με τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος. Γίνεται δουλειά, δηλαδή σου λένε, σε βάζω μέσα σε ένα μηχάνημα και εσύ σαν καταναλωτικών που είσαι και επηρεασμένος από όλα, λες αυτή είναι αδύνατη, θα πάω εγώ, θα με βάλουν στο μηχάνημα, παθητική, σε ένα μήνα θα έχω γίνει συλφίδα. Τι γίνεται με αυτά, γυμναστική. Αληθεύουν αυτά. Όχι. Τα αγαθά κόπισκτώνται, παιδιά. Και βλέπω και τις διαφημίσεις, ας πούμε, πριν και μετά. Και μετά. Μήπως αυτά τα Ινστιτούτα ανταποκρίνονται στις γυναίκες σε ακραίες καταστάσεις. Άντες και γυναίκες, δηλαδή που είναι προχωρημένο το στάδιό τους. Και πάνω στη τελευταία ανάγκη, τελευταία λύση, πώς να το πω. Μια γυναίκα που είναι 120 κιλά μπορεί να δυνατήσει μόνο με γυμναστική και καλή διατροφή. Βέβαια. Εκτός αν έχει πρόβλημα θυροειδούς. Μήπως όμως δεν έχει και την υπομονή να περιμένει, γιατί και τόσα κιλά δεν χάνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Μα ένα λεπτό. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ούτε από μία μέρα στην άλλη τα πήρε. Σίγουρα. Έτσι, όταν κάνουμε 15 χρόνια να κάνουμε μια κατάσταση στον εαυτό μας, άσχημη στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούμε σε 10 μέρες ή σε ένα μήνα να κάνουμε και λίγο υπομονή, ας πούμε, 6 μήνες, ένα χρόνο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα κέντρα, τέλος πάντων, υπόσχονται μαγικά αποτελέσματα σε ένα μήνα κτλ. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και σε ένα μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας, ας πούμε, μπορεί να έχουμε πάλι μαγικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να ξαναγίνουμε όσοι είμαστε και λίγο παραπάνω. Έχουμε, νομίζω, χαρακτηριστικά παραδείγματα, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, αυτές οι ιστορίες είναι για αυτούς που δεν θέλουν να κοπιάσουν. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Από τη στιγμή που γίνεται ο κάθε άνθρωπος, είναι φτιαγμένος με κάποιο πρότυπο. Είτε θα είναι λεπτός, καθώς το βλέπουμε και από τα μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι τη στιγμή που θα φτάσει μια ηλικία από 10 χρόνια και πάνω, γιατί πιστεύω από 10 χρόνια και κάτω δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα συμφιλιώνεις με τον εαυτό σου. Και από εκεί και πέρα, αν θέλεις να. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια στέρηση στον εαυτό σου και την αντέχεις χωρίς να έχεις μεγάλο πρόβλημα, την κάνεις μια στέρηση όπως δίαιτες και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι δεν αξίζει να κάνεις μια μεγάλη θυσία για όλη τη ζωή. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, όλα αυτά γίνονται. Ξεκίνησαν από μια Αμερική, όπως είπαμε και πριν. Ναι. Μας λέει ο άλλος ότι αν δεν κερδίσεις το προφό. Ναι, όχι. Το λότο. Τη λοταρία. Ναι, και το ξυστό με 50 εκατομμύρια, λέει ότι θα έχεις γκόμενα. Δηλαδή, ένας που έχει 5 εκατομμύρια δεν έχει γκόμενα. Και ένας που έχει 50. Και σε πάνω σε ένα τίτλο καλούπι. Μήπως έχει περάσει κάποιος αυτή την ιδέα ότι πρέπει να είμαστε όλοι καλλίγραμμοι και ωραίοι. Ναι, μας το έχουν περάσει. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφημίσεις, μανεκέν, μοντέλο, όλα αυτά τα σημερινά πρότυπα ομορφιάς. Ποιοι νομίζω ότι κερδίζουν από αυτή την ιστορία του Light. Αυτοί που το βγάζουν, βέβαια. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει 4 προγράμματα και κάνει λιποδιάλυση, κυταρίτιδα μέσα από αυτά. Δηλαδή είναι λιποδιάλυση, κυταρίτιδα, σύσφυξη. Αυτό το μικρό μηχάνημα εκεί που βλέπεις είναι λέιζερ, το οποίο εντάξει μπορεί να κάνει σύσφυξη στήθους, για το πρόσωπο, λιτίδες, ανδρογόνηση. Για τις πλαστικές τι γνώμη έχεις? Για τις πλαστικές. Έχω τη γνώμη ότι αν η γυναίκα αισθάνεται και θέλει να το κάνει, να το κάνει. Για να αισθανθεί πιο ωραία ψυχολογικά, γιατί πιστεύω εντάξει ότι μια γυναίκα, ειδικά μια γυναίκα, αλλά και έναν άντρα θα έλεγα,
Μπορώ να το ανεβάσω πολύ ψυχολογικά κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι. Κάποιες θεραπείες εδώ υπάρχουν εκεί απέναντι στην βιτρίνα που βλέπεις. Θα κάνεις κάποια πλαστική όταν υπερβείς κάποια ηλικία. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου πω. Μάλλον όχι, γιατί φοβάμαι γενικά όλα τα. Όλα αυτά, χειρουργία, γιατρούς και. Αυτά. Μάλιστα. Ποιος πέρασε την ιδέα ότι όλοι πρέπει να είμαστε καλοί γραμμοί και ωραίοι? Η Twiggy. Σας έχει καταλάβει ποτέ η μανία του light? Ου, πολλές φορές. Γιατί? Πιστεύω ότι είναι ιδέα, δεν είναι πραγματικότητα. Ποιοι νομίζετε ότι κερδίζουν από αυτή την ιδέα? Αυτοί που τα βγάζουν. Είναι κακό να χορτάσεις, να είσαι τίγκα. Τίγκα όμως. Να πεις πέθανα τώρα, δεν λύωσα. Μπορεί και να συμβεί αυτό που λες. Δεν είναι καλό. Γιατί? Μπορεί και να πεθάνεις, έτσι δεν είναι καλό. Ταλαιπωρείς το στομάχι σου. Καλά, αυτό είναι ακραίο. Ας πούμε, να πεθάνεις, αλλά δεν είναι καλό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό ναι. Είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι το καλό είναι να τρως απ' όλα μικρές